Καλησπέρα σας. Είναι η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Είναι το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play-offs του UEFA Europa League. Στη συνέντευξη τύπου δίνουν το παρόν ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, ο Πιέρ Κούντε, καθώς και ο προπονητής μας, ο κύριος Κάρλος Κορμπεράν. Θα σας παρακαλούσα να ξεκινήσετε τις ερωτήσεις σας προς τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας. Και αν έχετε την καλοσύνη να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε. Παρακαλούμε πολύ για το πρώτο σας ερώτημα. Αλέξη Περβίλης από το Φως. Μετά από έναν αποκλεισμό από τη Μακάμπη και μετά από μια πρόκληση θρίλερ επί τη Σλόβαν, ποια είναι τα στοιχεία που πιστεύει ο Πιέρ ότι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να μην μετατρέψει σε θρίλερ και αυτή τη σειρά? Αυτό το elimination κόντρα Μακάμπη. Well, I think after Maccabi, we had a lot of changes, new staff, new everything. And, you know, they came with their own strategy. We are working since they came. We're working very hard. Like you saw in the other two games, it's been difficult. We know this is qualifiers for Europa League. There's no easy team. But what we have to do is tomorrow fight, give everything on the pitch, and hopefully, for sure, we're going to win the game tomorrow. Μετά από τον αγώνα με τη Μακάμπη και από τους αγώνες με τη Μακάμπη, όπως όλοι ξέρετε, έχουμε κάνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε διαφορετικά πρόσωπα και έχουμε αλλάξει ριζικά την ομάδα μας. Νομίζει πως στη Σλόβαν, παρόλο που δυσκολευτήκαμε, δείξαμε πως έχουμε κάνει αλλαγές. Τώρα αυτό που πρέπει να έχουμε έρθει εδώ με την καινούργια μας στρατηγική. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό που αύριο πρέπει να κάνουμε είναι να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο, να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο και πιστεύει πως με οποιονδήποτε τρόπο θα κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι. Επόμενο ερώτημα, παρακαλώ. Νίκος Κότσα από Μέκα και από το 10.gr. Η αλλαγή που λέει αφορά και στον ίδιο, γιατί ο ίδιος από εκεί που ήταν ουσιαστικά εντός εκτός ομάδας, πλέον είναι βασικό κομμάτι της εντεκάδας και είναι ένα πρόσωπο που έχει συμμετοχή σε ό,τι συμβαίνει, σε ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα. Πώς είδε αυτή την αλλαγή και κυρίως τι διαφορετικό βλέπει στον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα που ο νέος προπονητής είναι στη θέση του? You talked about changes. One of the changes that we have seen in Olympiacos is you, because you are a basic player of the team in all new things that Olympiacos is doing recently. What are the changes? Can you explain to us how differently you see things now? Well, I think if I wasn't working hard, I think the opportunity I had, I wouldn't have grabbed it. So I think the changes is there. I've been working, pushing my ass all this while, even though with the old coach, I didn't have much time. And the new coach came, gave me the opportunity, and I think, yeah, it's one of the changes. I wanted to play with him, with the old and the new, and I always wanted to have playing time on the pitch. And yeah, I have the opportunity now, and I'm, you know, working every day hard to grab my opportunity. And I know in my position, we have a lot of competition, and I have to keep working every day so that I can help the team as much as I can. Νομίζει πως δούλευε πάρα πολύ σκληρά από τότε που είχαμε τον παλιό προπονητή και αργά ή γρήγορα η ευκαιρία θα του δινότανε, γιατί δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που πήρε την ευκαιρία του και αποφάσισε να την εκμεταλλευτεί. Νομίζει πως είτε με τον παλιό είτε με τον καινούργιο προπονητή δούλευε πάρα πολύ και θα ερχόταν η ευκαιρία αυτή. Τώρα λοιπόν που του δόθηκε αυτή η στιγμή, αυτή η ευκαιρία, είναι αποφασισμένος να την αρπάξει, να συνεχίσει να παλεύει. Το ξέρει ότι στη θέση του υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμό ανάμεσα σε πολλούς ποιοτικούς παίχτες και είναι εδώ για να δίνει τον καλύτερο του εαυτό και να κρατήσει τη θέση του. Επόμενο ερώτημα για το Μπιέρ. Αν δεν υπάρχει άλλο ερώτημα, μπορούμε να περάσουμε στον προπονητή μας, τον κύριο Κορμπεράν. Παρακαλώ πολύ για την ίδια διαδικασία, ονοματεπώνυμα και μέσο που εκπροσωπείτε. Ναι, κύριε Βερβίλη. Έχοντας την εικόνα του Ολυμπιακού με τη Σλόβαν και την εικόνα του Απόλλωνα Λεμεσού, επειδή τα έχει δει τα παιχνίδια και με τη Μακάμπη αλλά και το πρόσφατο με την Ομόνια, τι θα διόρθωνε, τι πιστεύει ότι πρέπει να διορθώσει και τι πιστεύει ότι πρέπει να κρατήσει έτσι ώστε να πάρει ένα αποτέλεσμα Ολυμπιακός ώστε να πάει πιο έρεμο στη ρεβάνς? Άβησε το τέλος παρτίδος του ρεφιάντες παρτίδος του Απόλλωνα Λεμεσός κόντρα η Μακάμπη, κόντρα να βγαίνει Απόλλων εν Τσίπρε. ¿Qué piensa que tenemos que corregir y hacer para conseguir un resultado positivo mañana?
Bueno, siempre lo primero de todo es estar centrados en nuestras fortalezas por encima de cualquier rival que enfrentamos. El primer punto siempre es tratar de ser los mejores posibles en el campo, tratar de atacar con mucha personalidad y defender con mucha organización. Entonces, por encima de cualquier rival, lo primero es van a ser siempre desarrollar nuestra idea y nuestra filosofía de juego. Νομίζω πως το πιο σημαντικό από όλα είναι να διατηρήσουμε τη δύναμή μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να αντιμετωπίσουμε με δύναμη σε όλα τα σημεία του αγωνιστικού χώρου, κυρίως να είμαστε επιθετικοί, να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις επιθέσεις μας και να έχουμε επίσης οργανωμένη και δυνατή άμυνα. Απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, πρέπει να κρατάμε τη δική μας φιλοσοφία στο παιχνίδι και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Apollon fue un equipo capaz de ganar a Maccabi en el partido de vuelta. De previa, aunque fue eliminado, fue capaz de ganarle y también fue capaz de ganar la Supercopa. Por lo tanto, el partido de mañana va a ser un partido muy competitivo, porque evidentemente cuando estamos jugando el pase a Europa es el nivel de los partidos que se juegan ahora mismo. Ο Απόλλων είναι μια ομάδα που παρόλο που αποκλείστηκε από τη Μακάμπη, είδαμε πως στο δεύτερο παιχνίδι την κέρδισε. Είδαμε πως ήταν ένας πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος, παρόλο που δεν προκρίθηκε στο Champions League. Ωστόσο, επίσης είναι η ομάδα που κέρδισε το Super Cup. Και εξάλλου, στο σημείο που βρισκόμαστε, στα προκριματικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι λογικό να αντιμετωπίζουμε δυνατούς αντιπάλους. Επομένως, σίγουρα αυριανός θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Επόμενο ερώτημα, παρακαλώ προς τον coach. Παρακαλώ. Κώστας Αθανασίου από την Κυπριακή ιστοσελίδα πρωτάθλημα.com. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Τις τελευταίες τρεις φορές ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε την πρωταθλήτρια ομάδα στην Κύπρο. Γνωρίζει το Κυπριακό ποδόσφαιρο, ποιες είναι οι διαφορές που διέκρινε, ποια είναι η συνταγή του, προκειμένου να μην δεχθεί ακόμα ένα αποκλεισμό ή να μην κερδίσει. Las tres últimas veces que hemos jugado en Chipre no hemos conseguido ganar. Ustedes son una persona que conoce muy bien el fútbol de Chipre. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las dificultades que va a afrontar? ¿Y qué piensa que tiene que hacer para conseguir, para no pasar una mala noche de nuevo? Para mí lo primero es ser nosotros mismos en nuestro máximo nivel que podamos ser. Vamos a tratar de ser protagonistas con el balón y a tratar de tener mucha organización también defensiva para que el equipo sea un equipo capaz de dominar y crear ocasiones y capaz de no ser un equipo vulnerable en defensa. Al final queremos hacer que el resultado sea la consecuencia de un gran rendimiento y esa es la ilusión con la que vamos a afrontar mañana el partido. Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε ο καλός μας εαυτός, να πιάσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο απόδοσης. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί, πολύ συγκεντρωμένοι, έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλά οργανωμένες επιθέσεις και να είμαστε δυνατοί και αποτελεσματικοί στην άμυνα φυσικά. Νομίζουμε πως ο καλός εαυτός μας θα μπορέσει να κάνει ένα ωραίο παιχνίδι και το αποτέλεσμα, η ενδεχόμενη νίκη μας, θα είναι αποτέλεσμα φυσικά μιας υψηλής και καλής απόδοσης, καθώς παίζουμε απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Επόμενο ερώτημα. Χάρης Κυριάκου από CableNet Sports. Σχετικά με τον αυριανό αγώνα, μίλησε ο coach νωρίτερα για τα παιχνίδια που είδε από τον προσεχή αντίπαλο με Μακάμπι και το Super Cup Κύπρου. Θεωρεί, επειδή θα υπάρχει άλλος προπονητής στον Απόλλωνα αύριο, θεωρεί πως θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στον αντίπαλο, θα μπορέσει να διαχειριστεί μια διαφορετική ομάδα. Ha dicho que ha visto los últimos partidos de Apollon, pero mañana van a jugar con nuevo entrenador. Pensé que va a ser diferente el adversario. Yo creo que el equipo ya cambió con el entrenador interino que jugó contra Omonia y hubo un cambio en cuanto a sistema y hubo un cambio en cuanto a idea de juego. Yo creo que simplemente la dirección del equipo mañana va a ser en esa línea. Conozco al entrenador, he visto partidos de su anterior experiencia en Chipre, en su anterior equipo y evidentemente para mí lo único que va a hacer es tratar de potenciar los cambios que ya se empezaron a ver en el último partido. Σίγουρα πιστεύει πως όταν αλλάζει ένας προπονητής, σίγουρα θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην ομάδα. Τον καινούριο προπονητή είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει από την προηγούμενη ομάδα του και σίγουρα με αυτή την έννοια, ενώ όσο και να γνωρίζουμε έναν προπονητή, όταν αλλάζει ένας προπονητής σε μια ομάδα, ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε κάποιες αλλαγές με αυτή την έννοια. Επόμενο ερώτημα. Ναι, Γιώργος Ζήπλαρος από lemesosinsports.com. Καταρχήν, καλώς ορίσατε. Κατά δεύτερον, ποιες πιθανότητες δίνει στους δύο αντιπάλους για πρόκριση και ποιο θεωρεί ότι είναι το πιο δυνατό σημείο του Απόλλων.
cuáles son las posibilidades, el porcentaje que da cada uno de los equipos para pasar la eliminatoria y cuál es el punto más fuerte del de Apolón. Yo creo que fútbol poco tiene que ver con la matemática de cara a dar ningún porcentaje. Creo que más allá de un porcentaje sé que nosotros tenemos que ser capaces de llevar nuestro nivel de juego a su mayor posibilidad y eso nos va a dar a nosotros opciones para ir a por el partido. Somos Olympiacos, somos un gran club, un club de mentalidad ganadora y evidentemente tenemos que ser capaces de demostrarlo en el terreno de juego. Νομίζω πως το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με τα μαθηματικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιορίσει με ένα ποσοστό τις πιθανότητες αυτές. Όπως και να έχει όμως ο Ολυμπιακός αύριο, θα πρέπει να είναι ικανός να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης. Παίζουμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, όμως εμείς είμαστε Ολυμπιακός, είμαστε ένας μεγάλος σύλλογος, έχουμε νοοτροπία νικητή και πρέπει φυσικά να πιάσουμε μια υψηλή απόδοση για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Ένα τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για κάποιους παίκτες. Πρώτα απ' όλα για τον Καμαρά, να μας πει για ποιο λόγο έμεινε εκτός λίστας. Ναι, 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 το Μαντί. Δεύτερον, για την κατάσταση του Μασούρα, αν μπορεί να τον υπολογίζει ως βασικό. Τρίτον, για τον Τελαφουέντε, σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή απασχολεί τον κόσμο και δεν έχουμε την ευκαιρία να τον βρούμε άλλη φορά. Θα θέλαμε να μας πει και μια απάντηση για το θέμα των τραυματισμών. Επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πολλούς τραυματισμούς στο ξεκίνημα της σεζόν. Pedí tis din ομάδα να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Una pregunta sobre los jugadores. Si quiere explicar la eliminación de Madrid de la lista de Europa. Si quiere explicar cuál es la situación, si podemos contar con Yorgos Masuras para jugar como titular. ¿Cuál es la situación de la Fuente? Y si quiere, ¿por qué no tiene otra oportunidad para preguntarte por qué tenemos tantas lesiones en nuestro equipo últimamente? Evidentemente el tema lesivo es un tema a considerar. Tengo la fundamentación de por qué han pasado determinadas cosas, pero como muchas de esas cosas pienso que no son de mi etapa, sino de la etapa anterior, hago una valoración más personal interna para tratar de contemplar esa situación. No me dispuse pragmática. Πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος περισσότερο το θέμα των τραυματισμών. Σε κάποια πράγματα έχει φυσικά εικόνα, έχει άποψη. Κάποια πράγματα όμως, επειδή συνέβησαν από πριν από την άφηξή του στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να τα αναλύσουμε περισσότερο, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. En cuanto al tema individual de los futbolistas, Madi tuvo una lesión después del partido primero que jugamos contra Slovan en casa. Y tuvo una lesión que lo ha estado apartado del equipo hasta prácticamente el día de hoy y todavía siente molestias, por lo tanto no me hacía, no he sentido la confianza necesaria como para eliminar un jugador importante por un jugador que también es importante pero no estando en las condiciones físicas óptimas para quizás afrontar esta semana importante. Σχετικά με τον Μαντί. Ο Μαντί τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι με την Σλόβαν και στην ουσία δεν προπονήθηκε μαζί με την ομάδα μέχρι και σήμερα. Επομένως ήταν πάρα πολύ λογικό να προτιμήσει να έχει έναν παίχτη. Καθώς ο Μαντί ένιωθε ενοχλήσεις, ήταν προτιμότερο να αποκλείσει έναν παίχτη ο οποίος ήταν σημαντικός για την ομάδα, αλλά να βάλει έναν άλλο παίχτη στη λίστα, ο οποίος επίσης ήταν σημαντικός για την ομάδα, καθώς ο Μαντί δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να μπορέσει να αποδώσει. Μασούρας ha viajado y es uno de los jugadores que estará disponible mañana. Ο Μασούρας ταξίδεψε μαζί μας και είναι διαθέσιμος για αύριο. En la misma situación que de la Fuente, que es verdad que lleva menos tiempo entrando con el equipo y es verdad que tuvo un tiempo en actividad previamente a venir con nosotros y eso hace que las opciones de ser titular son mínimas. Ο De La Fuente επίσης ταξίδεψε μαζί μας και αυτό τον κάνει διαθέσιμο για τις επιλογές μας. Ωστόσο, επειδή πριν έρθει στον Ολυμπιακό υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο δεν είχε συμμετοχή, δεν είχε δράση, δεν ήταν σε δράση, αυτό κάνει τις πιθανότητες του για συμμετοχή αύριο ελάχιστες. Το τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Βάνα Λιβαδιώτη από Κερκίδα.net, κυπριακό site. Θέλω να ρωτήσω αν ο προπονητής, επειδή και οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει. Αν ο προπονητής μελέτησε τη θητεία του Καταλά στην ΑΕΚ Κύπρου για να μπει στη φιλοσοφία του προπονητού, τόσο ώστε να έρθει έτοιμος αύριο για το παιχνίδι. Αν
αν μελέτησε τη θητεία του Καταλά, του καινούριου προπονητή του Απόλλωνα, ενώ όσον ήταν στην ΑΕΚ, για να μπει στη φιλοσοφία του καινούριου προπονητή του Απόλλωνα. Sí, ha estudiado la estancia de Catalán, de nuevo entrenador de Apolón, en ΑΕΚ, cuando estaba allí, para sacar los resultados que necesite para mí. Sí, he estado analizando partidos de los que ΑΕΚ jugó bajo el entrenador, tratando de ver qué similitudes podía tener con en intención de juego con los jugadores que tiene ahora mismo en Apolón, que son diferentes. Ναι, φυσικά έχει δει τα προηγούμενα παιχνίδια στην προηγούμενη ομάδα του, όμως έχει δει και τους παίχτες τους οποίους έχει στον Απόλλωνα αυτή τη στιγμή, που είναι οι επιλογές του για τον αυριανό αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και καλή συνέχεια στη δουλειά σας.